Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μαζί σήμερα στην εκπομπή, μία εβδομάδα σήμερα. Είναι η πρώτη εκπομπή ενημερωτική που θα κάνουμε. Εγώ, η Ευγενία Σαριανίδη και μαζί μου ο Μενέλαος. Νυν πρωινός χαφιές. Και... Ακριβώς. Μαζί μας σήμερα θα έχουμε τον Κώστα Μελά. Τον γνωρίζετε από κάποιες εκπομπές που γίνονται εδώ στο The Media. Και θα φιλοξενήσουμε και μία συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Η εκπομπή... μία εβδομάδα σήμερα, όπως θα λέγεται ο τίτλος, θα είναι ουσιαστικά ένα μαγκαζίνο το οποίο θα κάνει μία ανασκόπηση της προηγούμενης εβδομάδας και θα σας προετοιμάζει για την επόμενη εβδομάδα με σχολιασμό, συνεντεύξεις και ανταποκρίσεις από κινήματα ή ειδικές θεματικές για θέματα εξωτερικής πολιτικής, γεωστρατηγικής, γεωπολιτικής, τα οποία θα ενταχθούν στην πορεία στην εκπομπή. Να βάλουμε λίγο την εκπομπή, εφόσον είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε, στις σημερινές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Όπως γνωρίζουν όλοι όσοι μας ακούν και μας βλέπουν, έχουμε ήδη μπει, ως το λέω εντός εισαγωγικών, στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο, όπως υποτίθεται, παρά τα σκληρά μέτρα που προέβλεπε σε βάρος των λαϊκών εισοδημάτων, υπό την απόλυτη προϋπόθεση της συζήτησης, την οποία υποτίθεται ότι θα άνοιγε γύρω από το κούρεμα του χρέους, γύρω από τον διακανονισμό του κλπ. Τίποτα από όλα αυτά, όπως γνωρίζουμε, δεν έγινε. Καμία τέτοια συζήτηση δεν έχει προκύψει. Πέρασαν πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία προς το παρόν φαίνεται ότι τα ανεχόμαστε μια χαρά. Και το μόνο που έχουμε μπροστά μας είναι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απειλές εξόδου από τη Σένγκεν για το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων, διότι, όπως λένε οι εταίροι μας, η Ελλάδα δεν μπορεί ή δεν θέλει να διαφυλάξει και να στεγανοποιήσει τα θαλάσσια σύνορά της. Συνεπώς, ο στόχος είναι να μετατραπεί σε μια αποθήκη ψυχών, αποθήκη μεταναστών. Ήδη τα πρώτα hot spots, όπως λέγονται, είναι έτοιμα σε όλη τη χώρα, τα οποία θα φιλοξενούν ανθρώπους 24 με 72 ώρες και οι μετανάστες και πρόσφυγες θα διαχωρίζονται στη συνέχεια. Έχουμε κινητοποιήσεις που εκκρεμούν την Πέμπτη, γνωρίζουμε όλοι 4 Δευτέρου, ότι θα είναι η μεγάλη απεργία. Για τα θέματα του ασφαλιστικού, θα ήθελα να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Μελά, για το κομμάτι αυτό του ασφαλιστικού. Έχουμε τις κινητοποιήσεις των αγροτών, όπου οι μετακινήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες, και πολλές άλλες που θα τις δούμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσω όμως με το ασφαλιστικό, να δούμε 2-3 πράγματα. Ναι. Καταρχάς, τα χρέη των ταμείων, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, έχουν φτάσει συνολικά τα 15,35 δισευρώ από 14,89 δισευρώ, όπως σας διαβάζω, που ήταν ένα τρίμηνο νωρίτερα. Παράλληλα, όπως προκύπτει από την τέταρτη έκθεση του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, από το σύνολο των οφειλών, μόλις 5,2 δισευρώ έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης. Η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών χρωστάει μικρά ποσά, έως 15.000 ευρώ, ενώ υπάρχει ένα 0,37% οι οποίοι οφείλουν ποσά άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάει και κατάρρευσε δηλαδή το πράγμα. Συγχρόνως, επίκειται σοβαρό ψαλίδισμα των συντάξεων και των παροχών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη, το απαιτούν οι θεσμοί, όπως λέγεται, μαζί με την απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων. Αυτό είναι το κλίμα που οδηγεί στην 5η-4η Δευτέρου των κινητοποιήσεων. Θα θέλαμε ο κύριος Μελάς να μας σχολιάσει λίγο το ζήτημα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλορίζικη, σιδεροκέφαλη εκπομπή. Λοιπόν, κοιτάξτε, το ασφαλιστικό είναι ένα θέμα το οποίο, όπως όλοι γνωρίζουμε, καίει την ελληνική κοινωνία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα κοινωνικά. Αποτέλεσμα όλων αυτών των πραγμάτων είναι όλες αυτές οι κινητοποίησεις οποίες παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Θέλω να πω κάτι εξ αρχής. Το πρώτο πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το σχέδιο το οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση είναι το εξής. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δανειστών. Δηλαδή, το ασφαλιστικό, πέρα από μια καθαρά πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα,
για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε όλοι μας προς τα πού το πάει η κυβέρνηση, πρέπει να έχουμε νούμερα. Δηλαδή, από τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά να δώσει τα στοιχεία τα οποία, όπως λέει ο κύριος Κατρούγκαλος, τα έχει δώσει στους δανειστές, αλλά δεν τα έχει δώσει στους Έλληνες πολίτες ή στα ελληνικά πολιτικά κόμματα, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν μπορούμε επί της ουσίας να καταλάβουμε τι είναι αυτό το ασφαλιστικό και προς ποια κατεύθυνση πάει. Θέλω να υπενθυμίσω στους ακροατές ότι η Ελλάδα με το τρίτο μνημόνιο, κατά την άποψή μου, κακώς το λέω τρίτο μνημόνιο, ένα είναι τα μνημόνια, ένα είναι το μνημόνιο, όλα τα άλλα είναι επιμέρους διορθώσεις προς το χειρότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αναλάβει μια υποχρέωση να περιορίσει τη συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 1,8 δις, προσέξτε, τη συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 1,8 δις και μέχρι το 2018 να περιορίσει τη συμμετοχή του κράτους, δηλαδή το δημοσιονομικό, τη δημοσιονομική συμμετοχή του κράτους από 16,5-16,6 ως προς το ΑΕΠ είναι σήμερα, να το πάει στο 15% περίπου πάντα πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η υποχρέωση. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο νούμερο. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει με ποιο τρόπο αυτά τα νούμερα θα επιτευχθούν. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία απάντηση. Προσέξτε, ακόμα και αν δεχθούμε ότι το προσχέδιο το οποίο κατέβηκε, δόθηκε για διαβούλευση, προσχέδιο, συνοδευόταν από αναλογιστικές μελέτες ποσοτικοποιημένες, οι οποίες βεβαίως δεν έχουν δοθεί στους Έλληνες πολίτες, όπως είπα, αλλά ας πούμε ότι υπάρχουν, από τη στιγμή που η κυβέρνηση έρχεται σε συναλλαγή με διάφορα κοινωνικά στρώματα, με τους γιατρούς, με τους μηχανικούς, με τους αρχιτέκτονες, με τους αγρότες, με τους δεν ξέρω εγώ τι, δημόσιους υπαλλήλους και με όλες αυτές τις κοινωνικά στρώματα τα οποία εμπλέκονται με τον ένα ή άλλο τρόπο στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, και σε όλους λέει ότι θα θετικοποιήσουμε μετά από τη συζήτηση όλα αυτά τα πράγματα, αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι η αναλογιστική μελέτη, δηλαδή η ποσοτικοποίηση των στοιχείων τα οποία υπήρχε με το συνόδευμα το προσχέδιο, δεν πρέπει να ισχύουν. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στο εξής παράδοξο, να υπάρχει ένα προσχέδιο το οποίο υποτίθεται συνοδεύεται από ποσοτικοποίηση, από αναλογιστικές μελέτες ποσοτικοποιημένες. Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη συζήτηση με τους κοινωνικούς φορείς, προς τους οποίους η κυβέρνηση λέει ότι θα βελτιώσει τα πράγματα που τους αφορούν, δηλαδή τις ασφαλιστικές εισφορές, το ένα το άλλο. Αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας η ποσοτικοποίηση είναι στον αέρα, ακόμα και αν υπήρχε και δεν έχει δοθεί. Αυτό είναι από τη μεριά των κοινωνικών φορέων. Από την άλλη μεριά υπάρχει το αίτημα, το πολύ συγκεκριμένο, εγώ δεν λέω αν είναι σωστό ή λανθασμένο, σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να μειωθεί η δαπάνη το 2016 κατά 1,8 δισεκατομμύρια. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να μας δείξει πώς θα το μειώσει και πώς δεν θα αυξηθεί αυτό το έλλειμμα το 2017 και το 2018. Λαμβάνοντας υπόψη ένα πολύ απλό παράγοντα, ότι ο αριθμός, ο πληθυσμός των συνταξιούχων τα δύο επόμενα χρόνια θα αυξάνεται. Άρα επομένως έχω την εντύπωση ότι μιλάμε, έχουμε μπει σε μια διαδικασία συζήτησης ή μάλλον σε μια διαδικασία μη συζήτησης η οποία δεν έχει αντικείμενο. Εδώ να σας ενημερώσω ότι σημερινά δημοσιεύματα λένε ότι οι θεσμοί, το κουαρτέτο, ήδη απέρριψε την πρόταση, το προσχέδιο του Κατρούγκαλου, το οποίο το διαφήμιζε όλο το προηγούμενο διάστημα και επιχειρηματολογούσε υπέρ του. Μέχρι και χθες ήταν στον ενικό του Χατζηνικολάου και είπε το φοβερό ότι εμείς δεν είμαστε μνημονιακοί, απλά το εφαρμόζουμε το μνημόνιο. Και συνεχίζει να επιμένει το δούνου του μέσω της Ντέλιας Δρακουλέσκου σε οριζόντια μείωση 15% των κυρίων συντάξεων καταρχήν. Ναι, σωστό είναι αυτό, αλλά αυτές είναι ακόμα πληροφορίες. Είναι πληροφορίες, να επιβεβαιωθούν. Δεν έχουμε δει και το ίδιο το. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα είμαστε σε σκοτεινό περιβάλλον. Δηλαδή, δεν έχουμε ιδέα. Βγαίνουν διάφορα πράγματα για τους μεν, για τους δε. Που όμως αυτά τα πράγματα, επειδή ήταν στο προσχέδιο, άρα είχαν ποσοτικοποιηθεί,
Και αν αλλάξουν, θα δημιουργήσουν αυτά τα προβλήματα. Βεβαίως, έχετε πάρα πολύ δίκιο, δεν ξέρουμε καθόλου την άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα ήθελε μία μείωση της συνταξιδοτικής δαπάνης και όχι μία αύξηση για την κάλυψη αυτής της μείωσης μέσων άλλων πηγών. Όπως γίνεται μέσω της αύξησης των εισφορών και πάει λέγοντας. Επομένως, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συζητήσω τίποτα για το ασφαλιστικό εάν δεν τεθεί επιτάπητος με ποσοτικοποιημένα στοιχεία τα οποία θα αναφέρεται στους νυν συνταξιούχους, στους μελλοντικούς συνταξιούχους, στις διάφορες κατηγορίες των δεύτερων επαγγελματιών, των αγροτών κτλ. Παράλληλα, αυτό το οποίο σήμερα είδε το φως της δημοσιότητας είναι το εξής, ότι παράλληλα με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο οι θεσμοί ζήτησαν και το φορολογικό νομοσχέδιο. Δηλαδή, και έχουν δίκιο υπό μία έννοια, δεν μπορείς. Γιατί αυτοί θέλουν να μελετήσουν για το 2016, 2017 και 2018, όσο διαρκεί το πρόγραμμα, την ύπαρξη των δημοσιονομικών κενών λεγόμενων. Ειδικά για το 2016, θέλουν να δουν αν θα υπάρχει δημοσιονομικό κενό, με βάση το οποίο θα γίνουν οι προβλέψεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα του 2016, του 2017 και του 2018. Μην ξεχνάτε, το 2018 πρέπει να πάμε 3,5. Για να πάμε 3,5, αυτό δεν επιτυχάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, επιτυχάνεται βήμα-βήμα. Επομένως, το μεγάλο τους πρόβλημα είναι να δουν αν υπάρχει δημοσιονομικό κενό, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει και δεν τους ενδιαφέρει απολύτως τίποτε άλλο. Και άρα το ασφαλιστικό είναι συνδεδεμένο πάρα πολύ με το φορολογικό. Τώρα, το τι θα γίνει στο φορολογικό, οι πληροφορίες είναι ότι θα αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές, μάλλον θα γίνουν πολλοί φορολογικοί συντελεστές, θα αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές από εισοδήματα πάνω από 45.000 ή 50.000, δεν ξέρω πόσο ακριβώς τώρα, τα εισοδήματα από 30, από 20, ακόμα δεν τα ξέρουμε, όλα αυτά είναι πληροφορίες οι οποίες διαχέονται και δεν ξέρουμε αν αυτές διαχέονται σκοπίμως ή μη σκοπίμως. Άρα εδώ είναι και το θέμα της προπαγάνδας η οποία παίζει μεγάλο ρόλο, αλλά επί της ουσίας, από τη στιγμή που χρειάζεται μέχρι το 2018 να υπάρχει δημοσιονομική προσαρμογή 5,8 δισεκατομμύρια, να το εξηγήσω, δηλαδή θα πρέπει να βγει από το εισοδηματικό κύκλωμα της οικονομίας 5,8 δισεκατομμύρια, δηλαδή να μειωθεί η δαπάνη, είτε από τη μεριά των δαπανών, μάλλον τα δημοσιονομικά, το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, είτε από τη μεριά των δαπανών, είτε από τη μεριά των εσόδων, κατά 5,8 δισεκατομμύρια. Άρα αυτό σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία ακόμα βρίσκεται σε μια δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία είναι πάρα πολύ άσχημη. Βεβαίως υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δεν τους γνωρίζουμε ακόμα, που είναι αβέβαιοι, όπως είναι η εξέλιξη του ΑΕΠ, τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία θα βγει το 2015, διότι είχαμε ένα έλλειμμα, η κυβέρνηση λέει ότι πιθανόν υπάρχει ένα πλεόνασμα, άρα και αυτός είναι ένας καλός διαπραγματικό χαρτί, αλλά, τώρα μπαίνω σε τεχνικά θέματα, αλλά επί της ουσίας, το πρόγραμμα δεν μιλάει μόνο για πρωτογενή πλεόνασμα, μιλάει και ότι πρέπει να αποπληρωθούν οι υποχρεώσεις του κράτους στους ιδιώτες, τα οποία πρέπει να είναι 0,5 το τέλος του 2016 από 7,5 που είναι σήμερα, και επίσης μιλάει ότι τα κρατικά διαθέσιμα πρέπει να είναι 6,1 δις, τα οποία σήμερα είναι κάτω από 1 δις. Άρα δηλαδή είναι πολλαπλό το πρόβλημα. Να ρωτήσω κάτι, να το πάμε λίγο πιο γενικά το πράγμα. Μιλάμε για, υποτίθεται, το ασφαλιστικό και την επίλυση του ασφαλιστικού, αλλά ουσιαστικά αυτό που ακούμε είναι επίλυση του δημοσιονομικού. Δεν πρόκειται για ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις, πρόκειται για εξοικονόμηση χρημάτων καθαρά, τέρμα. Και θέλω να ρωτήσω πώς αυτό μπορεί να γίνει, να συζητάμε για ασφαλιστικό και για διόρθωσή του ή για βελτίωση ή για οτιδήποτε, από τη στιγμή που οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι αυτοί που καλύπτουν με τις φορές τους τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, συνεχώς μειώνονται και με γεωμετρική πρόοδο πλέον, έτσι. Και προβλέπεται να αυξηθούν ακόμα περισσότερο οι άνεργοι. Πώς θα επιληθεί το ασφαλιστικό? Και να συμπληρώσω, επιτρέψέ μου, και οι οφειλές προς τα ταμεία είναι, όπως προανέφερα, πάρα πολύ μεγάλες. Λοιπόν, και θα συνεχίσουν να γίνονται μεγαλύτερες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο που βάλατε. Καταρχάς θα πω ότι η ανεργία δεν αυξάνεται, μειώνεται τώρα. Έτσι, έχει μειωθεί κατά 2 μονάδες από τον τελευταίο χρόνο. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι στο 24,5, είναι τεράστια. Αυτό
Όμως, γενικά λέγοντας, είναι το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση, γιατί επί της ουσίας η κυβέρνηση δεν κάνει μεταρρύθμιση. Επί της ουσίας η κυβέρνηση, κρυβόμενη πίσω από τη λέξη μεταρρύθμιση, επιχειρεί να προσαρμόσει τα δημοσιονομικά έξοδα στις απαιτήσεις που έχει, μάλλον στις υποχρεώσεις που έχει υπογράψει. Μία μεταρρύθμιση με 25% ανεργία, με χάσιμο του ΑΕΠ κατά 26%, δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δηλαδή, όταν η οικονομία δεν είναι σε κανονικότητα, αλλά είναι σε μία αβεβαιότητα του χειρίστου είδους, δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί μια μεταρρύθμιση. Ποτέ δεν γίνεται μεταρρύθμιση όταν ο κύκλος της οικονομίας είναι προς τα κάτω και μάλιστα κύκλος επί 5 χρόνια προς τα κάτω. Πάντοτε οι μεταρρυθμίσεις επιτυχάνουν. Το λένε όλα τα βιβλία. Ας ανοίξουν κανένα βιβλίο. Όλα τα βιβλία γίνονται μόνο όταν υπάρχει αύξηση του ΑΕΠ. Όταν ο κόσμος είναι ευχαριστημένος. Όταν ο κόσμος έχει περισσότερα έσοδα. Όταν ο κόσμος είναι διαθέσιμος να δεχτεί αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Διότι. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση στο μυαλό του ανθρώπου, το δικό σας, το δικό μου, οποιαδήποτε μεταρρύθμιση εντός εισαγωγικών σε αυτή τη φάση είναι ταυτισμένη με κάτι κακό, δηλαδή με μείωση του εισοδήματός του. Άρα μόνο για αυτό το λόγο θα αποτύχει οτιδήποτε γίνει. Μα και είναι, επιμένουν σε μια σύνδεση οποιασδήποτε αλλαγή στις συντάξεις με την αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό είναι υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι απέτηση των θεσμών. Αλλά όταν το ΑΕΠ μειώνεται, άρα πώς μιλάνε, πώς είναι το να μιλάνε και να τάζουν αυξήσεις στις συντάξεις. Ναι, μιλάνε για το 2018 και μετά που υποτίθεται ότι προβόλας, αλλά κανένας δεν ξέρει τι θα κάνει το ΑΕΠ το 2018. Εδώ δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει μετά από 6-7 μήνες. Και μάλιστα σε αυτή την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε και μου επιτρέπετε να μπω λίγο στα χωράφια, το προσφυγικό, το θέμα το προσφυγικό για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα, κατά την άποψή μου είναι σε υψηλότερο σημείο ιεράρχησης από την αξιολόγηση. Το προσφυγικό αυτή τη στιγμή είναι ένα τεράστιο πρόβλημα της Ευρώπης, τεράστιο πρόβλημα και είναι ακόμα πιο μεγάλο για την Ελλάδα που δυστυχώς για γεωγραφικούς λόγους βρισκόμαστε στην πύλη αυτού του προβλήματος. Και κινδυνεύουμε, είπε ο διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ότι το άμεσο κόστος είναι 0,4 δισεκατομμύρια. Το άμεσο κόστος για το προσφυγικό, δηλαδή γύρω στα 700 εκατομμύρια άμεσο, χωρίς το έμεσο κόστος και χωρίς την εθελοντική δουλειά που υπάρχει. Επομένως υπάρχει και δημοσιονομικό κόστος. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι η Ελλάδα κινδυνεύει αυτή τη στιγμή σοβαρά. Εάν είναι αληθή τα στοιχεία τα οποία έχω, 55% των εισερχομένων είναι πρόσφυγες από τη Συρία, από τις εμπόλεμες καταστάσεις και 45% είναι πρόσφυγες, οικονομικοί μετανάστες, συγγνώμη, είναι οικονομικοί μετανάστες από το Ιράκ, από το Μαρόκο, από την Αλγερία, από διάφορες περιοχές. Αυτή, αν προχωρήσει η ταυτοποίηση, αυτό το 45%, σωστά το 55% όπως λέει σήμερα ο Υπουργός Άμυνας ότι και ο Υπουργός Μετανάστες θα φεύγουν σε 24 ώρες από το ένα και μετά σε 72 ώρες από το άλλο κέντρο που θα γίνει ταυτοποίηση κτλ. Οι άλλοι, εάν πραγματικά είναι το 45% και μάλιστα σκεφτείτε ότι τώρα έχουμε χειμώνα, δηλαδή η άνοιξη θα είναι πολύ άσχημη περίοδο. Αυτό το 45% τι θα γίνει στην Ελλάδα, πού θα παραμείνει, τι θα κάνει. Πώς θα ξαναπάει στις χώρες του. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Επομένως, το προσφυγικό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Και δημιουργεί τεράστια προβλήματα λόγω των απειλών για τη Σέγγεν. Βεβαίως, δεν μπορούν να μαζέψουν με τη Σέγγεν, αλλά μπορούν να κάνουν διάφορα άλλα κόλπα να μας αποκλείσουν. Εξάλλου, η Ελλάδα δεν έχει χερσαία σύνορα με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είναι παράδοξο. Οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι επί της ουσίας δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα τα τελευταία 4 χρόνια για το προσφυγικό, να ρίχνουν τα βάρη σε μια χώρα, παρόλες τις αδυναμίες που έχει η Ελλάδα, τον τρόπο που το αντιμετώπισε τα τελευταία 7 μήνες με την προηγούμενη υπουργό και μια στραλά πράγματα. Η Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, με τον κρατικό μηχανισμό που έχει, δεν μπορεί να ταυτοποιήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το πλήθος των ανθρώπων. Εδώ η Γερμανία έκανε 8 μήνες για να μπορέσει να τους ελέγξει. Τι γίνεται όμως, γίνεται ότι δυστυχώς δεν υπάρχει δίκαιο ή άδικο στις διεθνείς σχέσεις, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει δίκαιο. Υπάρχει συμφέρον. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι Ευρωπαίοι
και ειδικά οι χώρες οι οποίες ανήκανε στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο και οι οποίοι επί 70 χρόνια φτιάχναν τον νέο άνθρωπο, εντός εισαγωγικών τον νέο άνθρωπο, σήμερα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Δηλαδή προβάλλουν στη χειρότερη μορφή τους τα εθνικά τους συμφέροντα σε μια προσπάθεια να μην γίνουν μέρος του προβλήματος και να πούνε «Ελάτε, η Ελλάδα φταίει για όλα». Και μάλιστα κοροϊδεύουν και όλα, τα λέγαμε, την ελληνική κοινωνία η οποία μένει σαστισμένη, λέγοντάς της ότι θα τους δώσουν βραβείο Νόμπελ, θα δώσουν βραβείο Νόμπελ στους νησιώτες για το πώς αντιμετώπισαν το προσφυγικό κύμα. Έτσι θα δείξουν την προσφορά τους και την ανταμοιβή τους για την προσπάθεια της Ελλάδας να αντιμετωπίσει με τον τρόπο που αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση. Και να μην ξεχνούμε βέβαια και το ρόλο της Τουρκίας, η οποία συνεχίζει να σφυρίζει αδιάφορα και να οδηγεί κατά χιλιάδες στα ελληνικά νησιά καθημερινά τους πρόσφυγες και τους οικονομικούς μετανάστες, σύμφωνα μάλιστα και με στοιχεία της Frontex, και να μην έχει προβεί σε περιορισμούς και ελέγχους. Και μάλιστα, όπως διαβάζουμε σε ένα δημοσίευμα, η Τουρκία ζητάει περισσότερα χρήματα για να τηρήσει την αρχική συμφωνία με την ΕΕ. Τα 3 δις που είχαν συμφωνηθεί δεν επαρκούν. Ζητάει 5 δις ευρώ ο Τούρκος Πρωθυπουργός Νταβούτογλου για να υποτίθεται τηρήσει τις συμφωνίες. Ο Ερντογάν, να σε διακόψω, ο Ερντογάν σήμερα έκανε δήλωση ότι θέλει 9. Το κόστος είναι 9 δισεκατομμύρια. Για να δούμε λοιπόν ότι εγώ συμφωνώ απόλυτα ως προς το γεγονός ότι το προσφυγικό, γι' αυτό και ξεκίνησα με αυτό, γιατί το θεωρώ πολύ κεντρικό στις σημερινές συνθήκες, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την κατάσταση της Ελλάδας, όχι μόνο ναυτιστικά, εσωτερικά, αλλά και να την τοποθετήσουμε σε μια ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση και ιστορική συγκυρία. Και μόνο τότε θα μπορούμε να δούμε και το οικονομικό, τα οικονομικά ζητήματα και τα εσωτερικά, δημοσιονομικά, ασφαλιστικά, φορολογικά κλπ. Μόνο υπό αυτό το πρίσμα της ευρύτερης γεωπολιτικής και ιστορικής της κατάστασης και θέσης. Εγώ θεωρώ ότι, αν το πούμε σχηματικά, ότι την Ελλάδα προσπαθούν να την μετατρέψουν στο χαλάκι που θα κρύψει από κάτω σε όλο το πρόβλημα, ας πούμε, και οι υπόλοιποι δεν ασχοληθούν καθόλου. Αυτό είναι αλήθεια, επιχειρείται, ξέρετε. Και με το πρόσχημα του ανθρωπισμού αυτό, δηλαδή τις πετάνε μια μπανανόφλουδα ψευτοανθρωπιστική, ώστε να την, εκτός όλων των υπολείπων, να την ενοχοποιήσουν αν τολμήσει είναι να αντιδράσει ή να θέσει ερωτήματα. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση, είναι τι θα γίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι αποδιοπιβαίως τράγος. Από τη στιγμή που σας έλεγα ότι όλες οι χώρες προσέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση προτάσσοντας τα εθνικά του συμφέροντα. Τα εθνικά συμφέροντα, καλώς ή κακώς νοούμενα, εμφανίζονται στην πραγματική τους μορφή όταν υπάρχει κρίση. Όταν λοιπόν υπάρχει κρίση, όταν υπάρχει κανονικότητα, όταν υπάρχουν χρήματα, δεν μιλάει κανένας. Όταν λοιπόν υπάρχει κρίση, φαίνεται ο κανονικός χαρακτήρας του ανθρώπου, του θεσμού, του κράτους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή οι Ευρωπαίοι και ειδικά η Ανατολική Ευρώπη, τα νέα κράτη, στα οποία πρέπει να προσθέσουμε ότι λαχανιάζοντας η Ελλάδα έσπευσε να ψηφίσει να εισέλθουν, λαχανιάζοντας, έτσι, να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη, αποτελούν αυτή τη στιγμή ό,τι χειρότερο υπάρχει από την άποψη, πώς να το πούμε, της κοινής συνισταμένης σε ορισμένα προβλήματα. Δεν νομίζω τώρα και δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί οι Ευρωπαίοι κουνάνε το δάχτυλο μόνο στην Ελλάδα, και δεν το κουνάνε το δάχτυλο μόνο σε όσες χώρες, παραδείγματος στη Σλοβενία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία, στην Τσεχία, οι οποίοι λένε εμείς δεν παίρνουμε κανένα πρόσφυγα. Όταν μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ορισμένες υποχρεώσεις. Αυτά όλα ξεχνιόνται και όλοι προσπαθούν να βρουν έναν αποδιοπομπαίο τράγο το οποίο να του δώσουν το μουτζούρι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη θέση είναι η Ελλάδα. Σας πληροφορώ ότι στις Βρυξέλλες η κατάσταση είναι πάρα πολύ αρνητική για την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ αρνητική. Και αυτό φαίνεται και από τη στάση που κρατάει ο Μητσοτάκης, ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας τελευταία, αλλά και οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έσπευσαν να συναντηθούν, και από τον τρόπο που η ελληνική κυβέρνηση έκανε μια συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνα σήμερα, με τον Υπουργό Μετανάστευσης, για να φτιάξουν τις υποχρεώσεις, τουλάχιστον να φτιάξουμε αυτά τα hot spot, τουλάχιστον να πούμε ότι τα φτιάξαμε και είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Δεν θα λυθεί το θέμα, αλλά τουλάχιστον, γιατί κάτι άλλο θα βρούνε, είμαι σίγουρος γι' αυτό, κάτι άλλο θα βρούνε, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις. Όμως φαίνεται ότι αρχίζει να διαμορφώνεται μια κοινή
πορεία ανάμεσα στα μεγάλα κόμματα, νομίζω και τα άλλα κόμματα, θα συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση για να αναδειχθεί το προσφυγικό ως εθνικό θέμα. Όπως θα έπρεπε να είναι και το ασφαλιστικό εθνικό θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση, εάν ήθελε πραγματικά να λύσει το ασφαλιστικό ή, εν πάση περιπτώσει, να βρεθεί μια λύση αποδεκτή, θα έπρεπε να μαζέψει τα κόμματα πριν εκπονήσει κανένα σχέδιο και να το συζητήσουν πριν να βρουν τις λύσεις και από εκεί και πέρα να δούμε. Διότι το ασφαλιστικό δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να το σηκώσει ένα κόμμα μόνο του. Κανένα κόμμα δεν μπορεί να σηκώσει. Όπως έχω την εντύπωση ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να σηκώσει μόνο στη γενικότερη κρίση που περνάει η ελληνική κοινωνία, η οποία είναι πολλαπλή. Δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και κοινωνική, είναι και πολιτική, είναι και πολιτισμική, είναι και κτλ. Θα πάρω πάσα εγώ από αυτό τώρα που είπατε και θα σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι όντως θα ασχοληθεί με τη λύση των προβλημάτων αυτών η παρούσα κυβέρνηση ή θα προκύψουν εξελίξεις πολιτικές οι οποίες θα την βάλουν στο περιθώριο? Και αυτό γιατί αύριο, μεθαύριο μάλλον, αύριο για αυτούς που θα το παρακολουθήσουν, έχουμε και την μεγάλη απεργία στην Αθήνα, που κατεβαίνουν όλοι οι φορείς και οι εργατικές ομάδες, ας πούμε, και έχουμε αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και τις μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις, οι οποίοι οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι στην αντίδρασή τους με την κυβέρνηση και δείχνει ότι θα κοντράρουν όλες οι κοινωνικές ομάδες στην κυβέρνηση μέχρι τελικής πτώσεως. Κοιτάξτε, η εντύπωσή μου είναι η εξής, ότι με τον ΑΒ τρόπο, καταρχάς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις διαθέσεις των ξένων. Αν δηλαδή οι ξένοι είναι αποφασισμένοι να σπρώξουν την κατάσταση ή να μην τη σπρώξουν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν επιθυμούν να σπρώξουν την κυβέρνηση προς την έξοδο αυτή τη δεδομένη στιγμή. Αν άλλη μεριά, εξαρτάται από τον τρόπο που θα αντιδράσουν οι κοινωνικές ομάδες. Όμως έχω την αίσθηση ότι με τον ΑΒ τρόπο, με διάφορες υποχωρήσεις, συμβασμούς κτλ., η κυβέρνηση θα καταφέρει να περάσει το ασφαλιστικό, αλλά όχι να λύσει το ασφαλιστικό. Το ότι θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις αργότερα, πιθανόν να έχουμε, αλλά κανένας δεν το ξέρει αυτό το πράγμα. Διότι, ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη αβεβαιότητα. Εάν περάσει το ασφαλιστικό, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είναι δύσκολες οι προβλέψεις. Είναι πολύ δύσκολες οι προβλέψεις. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή συγκεκριμένα, αλλά νομίζω, αν θέλετε την άποψή μου, ότι η κυβέρνηση θα καταφέρει να το περάσει το ασφαλιστικό. Αυτή είναι η εντύπωση μου. Και αυτό θα αποτελεί μία επιπλέον ήττα, την οποία έχει στις πλάτες ο ελληνικός λαός. Μετά το δημοψήφισμα έχει αρχίσει να έχει πολλαπλές ήττες, τη μία μετά την άλλη. Το να περάσει το ασφαλιστικό, μετά μάλιστα και από μία πανκινητοποίηση που θα γίνει την Πέμπτη, και νομίζω ότι έχει νόημα κάποια στιγμή να αναφέρουμε ποιοι είναι οι φορείς που απεργούν την Πέμπτη, θα είναι μια μεγάλη ήττα επίσης στις πλάτες του ελληνικού λαού. Είπες πριν, Μενέλα, ότι οι αγρότες είναι ανένθωτοι. Μάλιστα, διάβασα σε ένα δημοσίευμα του CNN ότι φτιάξανε και μία επιτροπή, συγκρότησαν μία επιτροπή τεχνοκρατών, οι οποίοι συνεδρίασαν με σκοπό την κατάρτιση πλαισίου διεκδικήσεων και προτάσεων που θα κατατεθούν προς την κυβέρνηση, αλλά ισχυρίζονται ότι δεν θα δεχτούν διάλογο με τον Πρωθυπουργό εάν δεν αποσυρθεί το ασφαλιστικό. Για να δούμε αν θα είναι τόσο ανυποχώρητοι και στη συνέχεια. Πάντως για τον Νόμπελ που λέγαμε πιο πριν, τις ειρήνες που προτείνεται να πάρουν στην Ελλάδα. Δεν μπορούσες να μην το αναφέρεις. Όχι, θα το πάρει η Αναστασία Νταβαρίνου. Ξέρεις ποια είναι. Να πω την αλήθεια, όχι, δεν γνωρίζω. Είναι αυτή που κερδίζει όλους τους διαγωνισμούς σε όλα τα κανάλια. Έχει βγει τώρα στις ειδήσεις και σε όλα τα blog παίζει. Είναι ένα όνομα, μια Αναστασία Νταβαρίνου, η οποία παίρνει κρυφάρε τηλέφωνο και κερδίζει μηχανές, ξέρω εγώ, ταξίδια, τα πάντα. Ό,τι διαγωνισμούς υπάρχει στα κανάλια, κερδίζει αυτή. Θα κερδίσει και το Νόμπελ. Οπότε τζάμπα ανησυχούμε γι' αυτό. Όπως μου είπε ένας οδηγός ταξί πριν από λίγες μέρες, μου λέει: κοίτα να δεις, στην Ελλάδα το μόνο που τη σώζει δεν είδες τι έγινε με το jackpot, μια που το αναφέρεις για να γελάσουμε. Δεν είδες, μου λέει, τι έγινε με το jackpot πριν από μία-δύο εβδομάδες. Το μόνο, μου λέει, που θεωρούν οι Έλληνες ότι θα τους σώσει είναι να πιάσουν το jackpot, το λότο, το τζόκερ και τι άλλο ισχύει μαζί. Αυτό, εκεί έχουν αναποθέσει τις ελπίδες τους. Όχι στον αγώνα και στη μάχη και στον πόλεμο. Συσσαγωγικά πόλεμο. Να αναφέρω όμως ποιοι θα συμμετέχουν στη γενική απεργία κατά της κυβερνητικής πρότασης για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Είναι η ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, οι επαγγελματοβιοτέχνες, οι έμποροι, οι δικηγόροι, οι συμβολιογράφοι, οι μηχανικοί, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί. Το ΕΚΑΒ και τα νοσοκομεία θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ΠΟΕΟΤΑ, ΓΕΝΟΠΔΕΗ, ΥΠΝΟΝΑΤ, τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
Οι αυτοκινητιστές, οδηγοί φορτηγών κλπ. Οι οδηγοί ταξί θα είναι επίσης κλειστά τα βενζινάδικα. Όσο δε για τους δημοσιογράφους, απεργούν αύριο ώστε να μπορούν να είναι ενίσχυση επάλυξης. Σχεδόν όλοι, είναι γενική απεργία, έτσι. Είναι γενική απεργία. Στις δημόσιες υπηρεσίες θα υπάρχουν, θα κατέβουν ρολά. Και λοιπά, οι δημοσιογράφοι απεργούν αύριο ώστε να είναι ενίσχυση επάλυξης την ημέρα της κινητοποίησης. Αυτά λοιπόν για σήμερα, για την πρώτη μας εκπομπή, η οποία ήταν λίγο αγχωμένη από όλους. Έτσι είναι πάντα. Κάθε αρχή και δύσκολη. Κάθε αρχή και δύσκολη. Να, πρέπει να βρούμε τους ρυθμούς μας και... Δεν θα σας κρατήσουμε σήμερα πολύ παρέα, πολύ ώρα παρέα, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, σας ανακοινώσαμε στην αρχή, θα ακολουθήσει μία συνέντευξη της Ζωής Κωνσταντοπούλου, οπότε δεν θέλουμε να καταναλώσουμε και να φάμε πολύ από τον χρόνο σας, ώστε να μπορείτε να την παρακολουθήσετε στη συνέχεια. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μελάπου. Ευχαριστούμε σήμερα πάρα πολύ. Μας. Εγώ σας ευχαριστώ και σιδεροκέφαλη. Ευχαριστούμε πολύ. Και να δώσουμε, να περάσουμε την πάσα στην στον Μωυσή τον Λίτσι, τον συνεργάτη μας εδώ στο V-Media και οικονομικό δημοσιογράφο, σε μια συνέντευξη η οποία, να είστε σίγουροι, θα συζητηθεί πάρα πολύ. Από εμάς, καλό σας βράδυ και θα τα πούμε πάλι την επόμενη Τετάρτη. Και καλή συνέχεια. Την ίδια ώρα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε σε μια έκτακτη εκπομπή του V-Media και έχουμε καλεσμένη μαζί μας την πρώην πρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, την κυρία Κωνσταντοπούλου, με την οποία θα έχουμε πολλά, πιστεύω, ενδιαφέροντα να πούμε, καθότι οι μέρες αυτές και δύσκολες είναι, με απεργίες και κινητοποιήσεις και όλα τα σχετικά, αλλά και για να ξεκινήσουμε και κατευθείαν, κυρία Κωνσταντοπούλου, είδαμε έτσι μία αντιπαράθεση μέσω δηλώσεων, είδαμε το σημερινό πρόεδρο της Βουλής να λέει διάφορα για την περίοδο της δικής σας θητείας και εσείς αντίστοιχα να ανταπαντάτε με ένα άρθρο στο site σας, όπου εκεί εμένα με έκανε ειδικά εντύπωση κάποια αναφορά που κάνατε ότι σας είχε πει ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, ότι η κατάσταση αντιμετωπίζεται, αν θυμάμαι καλά, μόνο με η κυβέρνηση ειδικού σκοπού, η δικτατορία. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά... Ακούστηκαν τέτοιου είδους κουβέντες από τα χείλη Πρωθυπουργού και Πρωθυπουργού της αριστεράς. Κύριε Λίτσι, καταρχάς να σας καλησπερίσω. Κατά δεύτερον να σας ευχαριστήσω, όχι μόνο για την πρόσκληση και την φιλοξενία, αλλά και για την πολύτιμη συμμετοχή σας στην Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, που λειτουργήσε υπό την αιγίδα της Βουλής το προηγούμενο διάστημα. Να σας πω αμέσως ότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιαδήποτε αναλογία ή αντιστοιχία στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να τοποθετείται ο κύριος Βούτσης με τον τρόπο με τον οποίο έχω αποφασίσει και τοποθετούμε δημόσια σε όλη μου την πορεία. Και να σας απαντήσω στο ερώτημά σας για την... φράση αυτή που εξτόμησε ο Αλέξης Τσίπρας το βράδυ της 9ης Ιουλίου όταν με κάλεσε στο Μαξίμου για να μου δηλώσει ενώπιον του κυρίου Βούτση και του κυρίου Φλαμπουράρη που ήταν τότε ο μεν κύριος Φλαμπουράρης υπουργός επικρατείας, ο δε κύριος Βούτσης υπουργός εσωτερικών, ότι θα φέρει στη Βουλή με κατεπίγουσα διαδικασία σχέδιο συμφωνίας το οποίο μου επέδειξε και στην πραγματικότητα συνέπειπτε σχεδόν εξ ολοκλήρου με τις απορριφθήσεις διατάξεις του σχεδίου που είχε τεθεί στο δημοψήφισμα. Τότε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, προσπαθώντας να αντικρούσει τη δική μου αντίδραση σε αυτό το σχέδιο, το οποίο στην πραγματικότητα ακύρωνε το πιο ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της κυβέρνησης και παραβίαζε ευθέως την λαϊκή εντολή. Προσπαθώντας λοιπόν να με πείσει ότι δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα από το να προσπαθήσει να επιτύχει μία συμφωνία και σε κάθε περίπτωση να μην χρεωθεί, όπως έλεγε, την αποτυχία εξέβρεσης συμφωνίας, είπε και αυτήν την φοβερή φράση ότι η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά μόνο από μία κυβέρνηση εθνικού σκοπού ή μία δικτατορία. Ήταν και για μένα
σοκαριστικό να το ακούω. Ακόμη πιο σοκαριστικό ότι το διατύπωσε αυτό ενώπιον δύο κορυφαίων υπουργών, οι οποίοι παρέμειναν σιωπηλοί και συνενούντες στην πραγματικότητα δια της σιωπής τους. Και ζήτησα εντεύθεν να του μιλήσω κατηδίαν. Προσπάθησα με πολύ μεγάλη επιμονή να τον αποτρέψω από αυτήν την δρομολόγηση των πραγμάτων, που εκ των πραγμάτων ουσιαστικά οδηγούσε προς μια αντιδημοκρατική διαδικασία, και δυστυχώς δεν κατάφερα να τον αποτρέψω. Τότε θεωρούσα ότι η αποφασιστικότητά του αυτή οφειλόταν σε πανικό και κατάρρευση. Πλέον, και έχοντας επαναξιολογήσει όλα τα δεδομένα και όλα τα γεγονότα, είμαι πεπισμένη ότι αυτή η στάση εκπορευόταν από μια εκπροημίου παράδοση της υπόθεσης της Ελλάδας, πριν καν όλοι εμείς που υπηρετήσαμε την λαϊκή εντολή υποψιαστούμε ότι υπήρχε τέτοια προδοσία. Πιστεύετε, κύριε Κωνσταντοπούλου, επειδή η ατμόσφαιρα που υπήρχε εκείνες τις ημέρες, και το δημοψήφισμα κτλ., θα έλεγα έτσι και στα δημοσιογραφικά γραφεία, είχε εδραιωθεί η πεποίθηση ότι οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογούν ακόμα και το ενδεχόμενο εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια και στη τελική ανάλυση, ας πούμε ότι νομικά από την Ευρωζώνη δεν υπήρχε άμεσα, ενώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσαν να επικαλεστούν, εν πάση περιπτώσει, συμφωνίες κτλ. Κοιτάξτε, και αυτό εφεύρημα είναι, και μάλιστα του καλοκαιριού. Δεν υπάρχει νομική βάση, ούτε θεσμική, ούτε πολιτική για τέτοιου είδους εταιρείες. Εσείς δηλαδή θεωρείτε ότι όλες αυτές οι απειλές που αιωρούνταν από ευρωπαϊκής πλευράς, έξοδο από το ευρώ, λιγότερο επίσημα τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ήταν, με επικρατή έκταση, μία μπλόφα των Ευρωπαίων, θεωρώ, και όχι μία που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν, με την έννοια ενδεχομένως να μην βγαίναμε από το ευρώ με κάποια διαταγή, αλλά από τη στιγμή που είχαμε κλειστές τράπεζες και δεν υπήρχε άμεση πρόσβαση σε ρευστότητα, ο λογικός συνειρμός ενός ανθρώπου, ως δημοσιογράφου, ως πολίτη, είναι πού θα βρουν τα λεφτά. Θα αναγκαστούν, αυτό που λέμε λαϊκά, να κόψουν. Άρα να πάμε σε ένα εθνικό νόμισμα. Άρα, με ό,τι αυτό συνεπαγότανε, και από μια κυβέρνηση που έδειχνε προετοίμαστη για κάτι τέτοιο. Κύριε Λίτση, θα σας πω ευθέως. Αυτός ο εκβιασμός είναι μια πράξη πολέμου. Είναι μια εχθροπραξία. Δεν είναι θεσμική λειτουργία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι παράνομος και μάλιστα κατατάσσεται στα διεθνή εγκλήματα που έχει αποδεχθεί και νομοτυπικά περιγράψει η διεθνής κοινότητα. Η διατύπωση λοιπόν τέτοιων εκβιασμών κινείται στο επίπεδο της διεθνούς παραβίασης της νομιμότητας, της παραβίασης της διεθνούς νομιμότητας, και ο εκβιασμός που απευθύνθηκε στον ελληνικό λαό άμα την προκηρύξει του δημοψηφίσματος, επίσης συνιστά μία ευθεία παραβίαση της νομιμότητας σε επίπεδο εχθροπραξίας. Εγώ αυτό το έχω πει όχι τον Ιούλιο του 2015, το έχω πει με πολύ σαφή τρόπο και κατ' επανάληψη στη Βουλή από το Μάρτιο του 2013, όταν για πρώτη φορά επιστρατεύθηκαν αυτές οι μέθοδοι, οι πολεμικές και παράνομες, εναντίον ενός άλλου λαού, ενός άλλου πληθυσμού, εναντίον της Κύπρου. Και δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν είχε φανταστεί μια τέτοια εξέλιξη. Τουλάχιστον όσοι είχαμε θέση ευθύνης, είχαμε υποχρέωση, και εγώ προς αυτή την κατεύθυνση έκανα κατ' επανάληψη δημόσιες παρεμβάσεις, αλλά και στο εσωτερικό των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ και ιδιαιτέρως της κοινοβουλευτικής ομάδας, έκανα παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας για μια τέτοια εχθροπραξία, με τη συνέστηση ότι πρόκειται για εχθροπραξία. Αυτό δηλαδή που λέω... Αν μιλάμε όμως, συγγνώμη που διακόπτω, αν μιλάμε για ατμόσφαιρα εχθροπραξίας και μάλιστα με τις κυβερνήσεις και τις χώρες τις οποίες θεωρούμε εταίρους, δεν είναι λίγο αντίφαση ή, ας πούμε, επιτραπή έκφραση αυταπάτη
να πιστεύατε ενώ και εσείς προσωπικά, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη τουλάχιστον φάση ως κυβέρνηση, ότι μπορούσε να διαπραγματευτεί και να επέλθει μια συμφωνία τουλάχιστον πιο, ας πούμε, πιο καλή σε σχέση με αυτά τα οποία ευαγγελιζόταν στο ΣΥΡΙΖΑ προεκλογικά? Μιλάμε πάντα για την πρώτη περίοδο, έτσι, για το 2015. Κύριε Λίτση, θα σας απαντήσω ευθέως. Εγώ προσωπικά δεν έχω εμπλακεί σε καμία διαδικασία διαπραγμάτευσης. Σε όποια όμως διεθνή διαδικασία συμμετείχα και έγιναν αρκετές διακοινοβουλευτικές διαδικασίες σε επίπεδο προέδρων κοινοβουλίων, είπα ακριβώς και επιλέξει αυτά που λέω και σε εσάς, διότι τα πιστεύω και γιατί μπορώ να τα στοιχειοθετήσω. Και σοβαρός αντίλογος, στοιχειοθετημένος αντίλογος, αλλά και γενικός αντίλογος δεν διατυπώθηκε. Διότι όταν τα πράγματα τίθενται σε αυτήν την βάση, δεν υπάρχει καμία σοβαρή αντεπιχειρηματολογία. Το πρόβλημα είναι εύλογο αυτό που ρωτάτε, με αυτούς οι οποίοι μετέρχονται τέτοιου είδους μέσα, μπορεί κανείς να συνεννοηθεί και να τους θεωρεί εταίρους? Κατά την άποψή μου είναι μείζον το ερώτημα. Και κατά την άποψή μου, για να δώσει κανείς μια ολοκληρωμένη απάντηση, πρέπει καταρχήν να δεχθεί ότι αυτό που συμβαίνει είναι παράνομο, να αποκρούσει την παρανομία, να διεκδικήσει την αποκατάσταση της νομιμότητας και της δημοκρατίας, και αν εκεί δεν τελεσφορήσει αυτό το ίστατο, αν θέλετε, διάβημα, βεβαίως να πάρει τα μέτρα τα οποία επιβάλλονται ούτως ή άλλως για την άμυνα και την θωράκιση και την προστασία του πληθυσμού και του λαού. Σε προσωπικό επίπεδο, επειδή ακριβώς δεν τα θεωρώ αυτά τα ζητήματα αντικείμενο θεωρίας, στις 7... Άρα μιλάτε για ένα ενδεχόμενο, το οποίο πεζόταν τότε, θα λέγαμε έτσι και πολιτικά, ρήξεις αυτό που λέμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά πιστεύετε ότι θα μπορούσε τότε τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο ελληνικός λαός και ο πολιτικός συσχετισμός που υπήρχε? Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τότε εξέφραζε, εν πάση περιπτώσει, το 36% του ελληνικού λαού. Θα έλεγε κάποιος ότι το υπόλοιπο ενδεχομένως 60% είχε διαφορετικές πολιτικές απόψεις. Θα μπορούσε να πάρει τότε, ας πούμε, επιτραπεί το ρίσκο μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να έρθει σε μία ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπαγόταν και να έφερνε πιθανόν, όπως υποστηρίζει μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός, χειρότερα αποτελέσματα από αυτά που ζούμε σήμερα? Νομίζω ότι αυτό είναι η πραγματικότητα από την ανάποδη. Όταν σου επιτίθενται και αμήνεσαι, δεν κάνεις εσύ κάποια ρήξη. Το να μην αμυνθείς και να παραδοθείς και να πεις αποθανέτω η κοινωνία μετά τον αλλοφύλων, αυτό είναι και ουσιώδης παραβίαση των θεσμικών σου υποχρεώσεων. Εγώ στις 7 προς 7 ή 8 Ιουλίου, την ημέρα, εν πάση περιπτώσει, κατά την οποία ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε στο Στρασβούργο για να μιλήσει στο Ευρωκοινοβούλιο, απέστειλα, έχοντας ανακοινώσει ότι θα το κάνω, το ανακοίνωσα ήδη από την επομένη του δημοψηφίσματος, απέστειλα στον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και σε όλους τους ευρωβουλευτές επιστολή με την οποία καλούσα τον κύριο Σούλτς να απόσχει από κάθε άλλη παρέμβαση στη δημοκρατική λειτουργία αυτής εδώ της χώρας και από κάθε εξωθεσμική δήλωση, εκβιαστική διατύπωση και απειλή. Το έκανα με απόλυτο αίσθημα ευθύνης, το κοινοποίησα σε όλους τους ευρωβουλευτές, συγκοινοποίησα και το πόρισμα της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, και έθεσα όλους προ των ευθυνών τους. Με αντίστοιχο τρόπο, στις 22 Ιουλίου, έστειλα επιστολή και στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας τους, αφού δεν ήθελαν ή αν φοβούνταν ή αν ήταν ή αν λίγο ψυχούσαν, να διαβιβάσουν τη δική μου επιστολή με τη δική μου ευθύνη ως Προέδρου της Βουλής, όπου περιέγραφα την κατάλυση της δημοκρατικής λειτουργίας από την συμπεριφορά των δανειστών, δηλαδή και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η απάντηση του κυρίου Παυλόπουλου ήταν ότι δεν θα διαβιβάσει αυτή την επιστολή, γιατί δεν εμπίπτει στα καθήκοντά του να διαβιβάζει επιστολές. Θέλω να πω τι. Ότι κάποιοι ήμασταν απολύτως διατεθειμένοι
να πέσουμε στη φωτιά και να υπερασπιστούμε αυτή τη χώρα, τη δημοκρατία, το λαό, την κοινωνία. Κάποιοι άλλοι την ίδια ώρα τα είχαν βρει πίσω από την πλάτη μας, είχαν διαβεβαιώσει τους δανειστές ότι ό,τι και να γίνει θα υπάρξει συμφωνία και αντιλαμβάνεστε βέβαια οι δανειστές αντισυμβαλόμενοι έχοντας αυτή τη σιγουριά ότι διαπραγματεύονται με ανθρώπους μη διατεθειμένους να κάνουν ό,τι χρειαστεί, στο τέλος τσάκισαν τη χώρα. Θα ήθελα παρόλα αυτά λίγο να επιμείνω σε αυτή την περίοδο. Συμμάχους είχαμε στις προσπάθειες, δεν ξέρω, από ό,τι φαίνεται τελικά δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρες της τότε κυβέρνησης. Όταν λέω συμμάχους, γιατί τελευταία ακούσαμε και από τον κύριο Λαφαζάνη κάποιες δηλώσεις με τον οποίο συνεργαστήκατε και με τη Λαϊκή Ενότητα μετά τις τελευταίες εκλογές, ότι είχε κλείσει κάποια συμφωνία με τη Ρωσία. Είχαμε συμμάχους που θα μπορούσε η τότε κυβέρνηση στην περίπτωση που τα πράγματα οδηγούνταν, ας πούμε, στη ρήξη ή στα άκρα, που θα μπορούσε να στηριχτεί για να λύσει κάποια άμεσα καυτά προβλήματα, που ένα από τα οποία ήταν η άμεση ανάγκη ρευστότητας για να πληρωθεί ο κόσμος. Θα σας πω ευθέως, κύριε Λίτση, ότι δεν έχω καθόλου την εντύπωση ότι σε οποιοδήποτε επίπεδο έγινε μία σοβαρή προσπάθεια για να έχουμε συγκροτημένες άμυνες. Το μόνο επίπεδο στο οποίο εκπονήθηκε τέτοια προσπάθεια ήταν το επίπεδο της Βουλής, όπου συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αλήθειας για το Χρέος και ήταν πολύ σημαντικός σύμμαχός μας με διεθνή ακτινοβολία και πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Συγκροτήθηκε, αναβαθμίστηκε και λειτουργήσε επί της ουσίας η Επιτροπή για τις Γερμανικές Οφειλές. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και λειτουργήσε ως εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο της Siemens, που είναι ένα τεράστιο επίσης όπλο μας σε επίπεδο διεθνούς διαπραγμάτευσης, διότι εμπεριέχει την συμβατική ευθύνη των εταιριών διαφθορέων και της Siemens σε σχέση με την μείζωνα οικονομική εγκληματικότητα σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Δεν έχω την αίσθηση ότι σε κανένα άλλο επίπεδο υπήρξε σοβαρή απόπειρα συγκρότησης πραγματικών αναχωμάτων και πραγματικών πεδίων άμυνας δημιουργίας ανασυγκρότησης. Θεωρώ, θα σας πω κάνοντας έτσι μία ανασκόπηση, σε όλη εκείνη την περίοδο θεωρούσα ότι αυτό οφειλόταν σε ερασιτεχνισμό και έλλειψη κριτηρίου αξιολόγησης και εμπειρίας. Πλέον θεωρώ ότι έχω όλα τα στοιχεία για να πιστεύω ότι αυτό ήταν μία συνειδητή απόφαση ενός Πρωθυπουργού που την υπόθεση αυτή την είχε πουλήσει από πριν. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Λίτση, αυτός ο Πρωθυπουργός δεν αξιοποίησε ποτέ το πόρισμα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, που ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια του. Όχι απλώς δεν το αξιοποίησε, ουσιαστικά το κατάπιε. Αυτή τη στιγμή δε κάνει ό,τι μπορεί μέσω και του νέου Προέδρου της Βουλής για να εξαφανίσει και την Επιτροπή και τα πορίσματά της, αλλά και το αίτημα του ελληνικού λαού για λογιστικό έλεγχο και διαγραφή του χρέους. Αυτά δεν τα κάνει ένας ηγέτης ο οποίος είναι αποφασισμένος να υπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού του και στον οποίο προσφέρεται στο πιάτο ένα τόσο σημαντικό όπλο που θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει συγκροτήσει, αλλά το έκανε η Βουλή. Εσείς είχατε κουβεντιάσει ποτέ με τον Πρωθυπουργό πιο στενά, για παράδειγμα, για την πρωτοβουλία που είχατε πάρει για την δημιουργία της Επιτροπής Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος? Δηλαδή, περίμενε κάτι ο Πρωθυπουργός ότι θα βγει από αυτή την Επιτροπή, την οποία θεωρητικά την είχε στηρίξει, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, με την παρουσία του στα εγκαίνια εκείνης της Επιτροπής και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας? Θέλω να πω, είναι θέμα. Είναι βαριά κουβέντα να πούμε για τον Πρωθυπουργό ενδεχομένως ότι είναι θέμα προδοσίας κάποιων θέσεων και προσπαθειών, ή τελικά μήπως ακριβώς υπήρχε όλη αυτή η σύγχυση, όλο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια συμμαχία διαφορετικών τάσεων της αριστεράς. Πόσο ήταν αντιπολίτευση μπορούσαν να συγκεράσουν? Όταν μπήκε η κυβέρνηση και έπρεπε να απαντήσεις
πολλές φορές με ναι ή όχι. Κύριε Λίτση, ας μην το ξέρετε, είναι πάρα πολύ γενναιόδωρο να πούμε ότι γι' αυτό φταίει μία κακή λειτουργία του κόμματος ή φταίει μία παθογένεια της αριστεράς. Σαφώς πρέπει η αριστερά να κάνει πολύ σκληρή αυτοκριτική για το γεγονός ότι επέτρεψε να ανθίσουν στους κόλπους της πρόσωπα τα οποία αποδείχθηκαν αδίστακτα και παραδομένα στην εξουσία, αλλά η ευθύνη είναι κατά δήλως προσωπική, βαρύνει εκείνους που είχαν την θεσμική αρμοδιότητα, βαρύνει τον Πρωθυπουργό, δεν είναι βαριά, είναι ακριβής η λέξη προδοσία και νομίζω ότι μπορείτε να αντιληφθείτε γνωρίζοντας σε ποιο βαθμό στήριξα τον κύριο Τσίπρα, σε ποιο βαθμό και αυταπάρνησης και ανιδιοτέλειας, διότι πίστευα ότι εκείνος τουλάχιστον δεν θα πρόδιδε και την προσδοκία και την ελπίδα και την λαϊκή εντολή. Θεωρώ ότι έχω απολύτως την νομιμοποίηση να πω ότι εδώ αυτό το οποίο συνετελέστη είναι μία προδοσία. Με ρωτήσατε αν είχα συζητήσει με τον κύριο Τσίπρα για την ίδρυση της Επιτροπής. Γιατί φυσικά φαντάζομαι ένα τέτοιο πόρισμα πριν ακόμα βγει, θα περίμενε ο Πρωθυπουργός ότι κάτι θα πρέπει κάπως να το αξιοποιήσει ή να το κρίνει, αν μη τι άλλο. Θα σας πω πολύ συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα, για την ίδρυση της Επιτροπής Αλήθειας, μίλησα με τον Πρωθυπουργό το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, την επομένη της επίτευξης της λεγόμενης συμφωνίας, αυτού που εγώ θεώρησα εξ αρχής κόλαφο και καταστροφή, και για το οποίο έκανα ό,τι μπορούσα προκειμένου να απεμπλακούμε από αυτό το μνημονιακό πλαίσιο. Τότε που άλλοι θεωρούσαν ότι αυτό ήταν μια φοβερή επιτυχία της διαπραγμάτευσης. Το βράδυ του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, μετά το κυβερνητικό ή υπουργικό συμβούλιο που είχε συγκαλέσει ο Πρωθυπουργός, είχα ζητήσει να τον δω, ήμουν πάρα πολύ ανήσυχη και αναστατωμένη σε σχέση με αυτό το κείμενο, που ήταν ένα μνημονιακό κείμενο. Ζήτησα να τον δω, τον είδα στο γραφείο του στη Βουλή και του είπα ότι θα πρέπει κατεπηγόντως να συγκροτηθούν εκείνα τα εργαλεία και οι άμυνες για να βγούμε από αυτό το πλαίσιο, γιατί αυτό ήταν μνημόνιο και η απολύτως προβλέψιμη εξέλιξη της κατάστασης θα ήταν να οδηγηθούμε 4 μήνες μετά με άδεια τα ταμεία σε μια πλήρη αδυναμία και διαπραγμάτευσης και αντιπρότασης και αντίκρουσης και χειραφέτησης. Ο κύριος Τσίπρας τότε ισχυριζόταν ότι υπερβάλλω, ότι αυτό δεν είναι μνημόνιο, ότι είναι μία μικρή νίκη, όχι τόσο μεγάλη, αλλά κάπως μικρή. Και εν πάση περιπτώσει ότι έχει σημασία τώρα να παίξουμε ένα κλεφτοπόλεμο με τους δανειστές και να μπορέσουμε να νομοθετήσουμε. Του είπα ότι η άποψή μου ήταν ότι αυτό ήταν μία φενάκι, ήταν μία αυταπάτη, ότι αν δεν συγκροτούνταν εκείνα τα εργαλεία και εκείνες οι προτάσεις και εκείνες οι άμυνες που χρειαζόταν, θα βρισκόμασταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και αμέσως του πρότεινα τα τρία πράγματα τα οποία και στη συνέχεια έκανα. Την συγκρότηση δηλαδή της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Είχα δει τον κύριο Τουσέν 5 μέρες νωρίτερα, 16 νομίζω ή 17 Φεβρουαρίου. Είχε δημοσιοποιηθεί το γεγονός. Την γρήγορη συγκρότηση και αναβάθμιση της Επιτροπής για τις Γερμανικές Οφειλές, που αποκριστάλλωνε μια αναταπέτηση πάρα πολύ σοβαρή
της χώρας έναντι των δανειστών και ιδίως της Γερμανίας και την ανάσυρση και διερεύνηση υποθέσεων μειζώνων σκανδάλων όπως του σκανδάλου της Siemens και του σκανδάλου της Λίστας Λαγκάρτ που μας έδινε μια δυνατότητα σε άλλο επίπεδο διαπραγμάτευσης, αποζημιώσεων και διεκδικήσεων. Εγώ αυτά τα τρία τα έκανα όλα, κύριε Λίτση, εργαζόμενη νυχθημερών, προεδρεύοντας σε επιτροπές, όχι γιατί δεν είχα τι άλλο να κάνω με τον χρόνο μου, αλλά γιατί είχα απόλυτη συνέστηση ότι ήταν κατεπήγον και μείζονο σημασίας αυτά να γίνουν και να συγκροτηθούν. Μήπως θα έπρεπε νωρίτερα, παρόλο που είναι δύσκολο, να ρωτάει κάποιος κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εφόσον είχατε δει κάποια σημάδια, ας πούμε, υποχώρησης τουλάχιστον της κυβέρνησης από αυτά τα οποία έλεγε, μήπως έπρεπε νωρίτερα, δεν ξέρω αν είναι δόκιμο να πω, να είχατε εγκαταλείψει την κυβέρνηση ή να είχατε βγει τουλάχιστον δημόσια και δεν είχατε επικρίνει ενδεχομένως. Ακούστε, καταρχάς εγώ δεν συμμετείχα στην κυβέρνηση. Ήμουν πρόεδρος της Βουλής. Ναι, συμμετείχατε με την έννοια της ψήφου εμπιστοσύνης που δύνατος βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Πολύ σωστό. Από την άλλη πλευρά θα σας πω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια ότι θεωρούσα ότι μπορούσαμε και ακόμη το θεωρώ. Πιστεύω ακράδαντα ότι είχαμε απολύτως στα χέρια μας τη δυνατότητα να ακολουθήσουμε μια άλλη πολιτική και πορεία. Και πρέπει να σας πω ότι αυτά δεν τα κρατούσα για τον εαυτό μου. Κάναμε συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, έγινε συνεδρία στις 25 Φεβρουαρίου και τα είπα πάρα πολύ αναλυτικά. Δεν υπήρξε κάποιος αντίλογος. Προχωρήστε ήτανε το πνεύμα, αν θέλετε. Βεβαίως, την ίδια ώρα που τα έλεγα αυτά και συγκρουόμουν με τον κύριο Τσίπρα σε σχέση με το ότι ήρθε επιθετικά να ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία και του είπα ότι αυτό δεν ωφελεί που κάνεις, γιατί μόνο μία τριβή θα δημιουργήσει. Όταν έχουν εκφραστεί τόσοι βουλευτές, το Φλεβάρι, κύριε Λίτση, οι πιο πολλοί βουλευτές που πήραν το λόγο στην κοινοβουλευτική ομάδα μίλησαν εναντίον της συμφωνίας. Όσοι τυχόν ήταν υπέρ, το κράτησαν για τον εαυτό τους. Οι περισσότεροι που μίλησαν, μίλησαν εναντίον και όλοι είχαν την αγωνία να προετοιμαστούμε και να ανταποκριθούμε στην ευθύνη. Ένας-δύο μίλησαν υπέρ, ο κύριος Φίλης, ο κύριος Βούτσες, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιον τρίτο αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να υπάρχει. Αλλά χαρακτηριστικά πρόσωπα ήταν αυτά. Την ώρα που εγώ έλεγα αυτά και είχαμε και μία πολύ οξία, αν θέλετε, ένα πολύ οξύ διάλογο με τον Γιάννη τον Βαρουφάκη, στον οποίο έθετα ερωτήσεις γιατί το ένα, γιατί το άλλο και απαντούσε με πάρα πολύ ειλικρίνεια και ευθύτητα. Την ίδια ώρα λοιπόν που διεφάνει ότι εδώ υπάρχει μία πρόεδρος της Βουλής που δεν θα αφήσει εύκολα να γίνει η διολίσθηση και η συνθηκολόγηση και βέβαια όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας στην κοινοβουλευτική ομάδα καταψήφισα αυτό το κείμενο, υπάρχουν και τα δημοσιεύματα της εποχής. Αμέσως οι λεγόμενες προσκύμενες των ΣΥΡΙΖΑ εφημερίδες, η Εφημερίδα των Συντακτών και η Αυγή, δημοσίευσαν αναρτήσεις με τις οποίες προσπαθούσαν να μεταφτύσουν με τη Χρυσή Αυγή. Και αυτό έγινε την ώρα που διευθυντής της Αυγής ήταν ο κύριος Φίλης, που ήταν και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το θέμα, έτσι μου δίνετε την ευκαιρία να ρωτήσω. Φυσικά, δύσκολο να συμμεριστεί κάποιος τέτοιες κατηγορίες εναντίον σας, αλλά μήπως άθελά σας, θα έλεγα έτσι, σε εισαγωγικά με τη θεσμολαγνία που πολλοί σας κατηγορούσαν ότι σας χαρακτήριζε ως πρόεδρο της Βουλής. Μήπως λοιπόν τότε άθελά σας, ζητώντας, αν θυμάμαι καλά, ονομαστική ψηφοφορία, κάνατε κατά κάποιο τρόπο αβάντα προς τη Χρυσή Αυγή. Ονομαστική ψηφοφορία για ποιο πράγμα? Είχε γραφτεί τότε, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι τώρα ποια ψηφοφορία, ότι είχατε ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία και έπρεπε να είναι παρόντες, νομίζω, και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Ναι, δεν είναι. Όχι, δεν είναι ακριβές. Θα σας πω ακριβώς τα περιστατικά, αλλά επίσης νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για ποιους λόγους επελέγει αυτή η πολύ ονειδιστική, αν θέλετε, κατηγορία απέναντι σε έναν άνθρωπο
που είναι γνωστό και ποια είναι η διαδρομή μου από τα φοιτητικά μου χρόνια και ποια είναι η διαδρομή μου η κοινωνική και η δικηγορική, ποια θύματα της Χρυσής Αυγής έχω υπερασπιστεί και πώς έχω συγκρουστεί με τη Χρυσή Αυγή, όχι για να το κάνω επάγγελμα, ούτε για να πουλήσω αριστεροσύνη ή αντιφασισμό. Γιατί αυτά τα πράγματα, ξέρετε, στην κρίσιμη στιγμή αποδεικνύονται για τον καθένα μας και ποια είναι τα δημοκρατικά του φρονήματα και ποιες είναι οι άλλου είδους ροπές και τάσεις τους. Λοιπόν, η στρατηγική της δολοφονίας προσωπικότητας, του να πλήττεις δηλαδή έναν άνθρωπο στον πυρήνα της ύπαρξής του, να προσάπτεις έναν υπερασπιστή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και της δημοκρατίας, ότι η τάχα μου έχει αληθορίζει προς τον ναζισμό. Αυτά όλα είναι τεχνικές και είναι επιλογές. Δεν ήταν ο κύριος Φίλης ο πρώτος που το σκέφτηκε και το επέλεξε, ήταν ο κύριος Πρετεντέρης. Ο δεύτερος που με το περίφημο άρθρο του «Ζωή Κασιδιάρη». Ο δεύτερος που έριξε νερό σε αυτόν τον μήλο ήταν ο φίλος του κυρίου Φίλη και του κυρίου Βούτση, ο κύριος Χρύσανθος Λαζαρίδης, που την επομένη της δολοφονίας του Παύλου Φίσα παρενέβη στο Μέγκα, ενώ υπήρχε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, για να πει ότι δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή, είναι και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που φωνάζει στη Βουλή να εφαρμόσει την κοινοβουλευτική διαδικασία. Δηλαδή, η δολοφονία εν ψυχρό και η επιμονή για εφαρμογή της δημοκρατικής λειτουργίας στο ίδιο καζάνι να ταυτίζονται. Αυτά λοιπόν φυσικά δεν είναι αθώα, δεν είναι ούτε αυτοφιούς, αν θέλετε, εμπνεύσεως. Είναι πολύ συγκεκριμένων μεθοδολογιών αποκοιήματα και βέβαια πάντοτε όταν κάνει τον κύκλο της η ιστορία έχει ο καθένας την ευκαιρία να αντιμετωπίζει τα γεγονότα. Στο επίπεδο της δημοκρατικής λειτουργίας, κύριε Λίτση, είμαι και θα είμαι πάντοτε απόλυτη όταν η Βουλή έχει 300 βουλευτές, οι οποίοι έχουν όλοι το δικαίωμα ψήφου και όταν προβλέπεται εκ του κανονισμού μάλιστα ονομαστική ψηφοφορία, γιατί επρόκειτο, θα σας θυμίσω, για άρση ασυλίας άλλου βουλευτή, του κυρίου Γεωργιάδη, δεν μπορεί να στερείται το δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία κανένας βουλευτής χωρίς αποχρόντα λόγο. Τότε το Φλεβάρι είχα αντιμετωπίσει το εξής φαινόμενο. Ενώ οι εισαγγελείς έδιναν για 2,5 μήνες διαρκώς και αδιαλείπτως άδειες σε όλους τους προσωρινώς κρατούμενους βουλευτές της Χρυσής Αυγής από την προηγούμενη περίοδο του κυρίου Μεϊμαράκη. Ενώ μεσολάβησαν εκλογές και αυτοί οι ίδιοι βουλευτές, δεν θυμάμαι αν είναι όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει όσοι εξελέγησαν βουλευτές τον Γενάρη είχαν συμμετάσχει σε εκλογές, όντας προσωρινώς κρατούμενοι. Συνήλθε η νέα Βουλή και σε όλες τις συνεδριάσεις δίνονταν άδειες. Και ξαφνικά, χωρίς να έχει μεσολαβήσει κανένα γεγονός, ξαφνικά υπάρχει άρνηση χορήγησης άδειας για μία διαδικασία μείζωνα, που είναι η άρση ασυλίας, την ίδια ώρα που για την ίδια ή την επόμενη μέρα ο εισαγγελέας έδινε άδεια στους ίδιους βουλευτές να συμμετέχουν στην Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής. Αυτό δεν είναι μια ανεκτή κατάσταση, δηλαδή ένα όργανο της φυλακής να διαμορφώνει τη σύνθεση της Βουλής με διαφορετικό τρόπο, γιατί μπορεί να φαίνεται αθώο για μια άρση ασυλίας, που δεν είναι βέβαια ίσον θέμα, αλλά όταν φτάσουμε σε μια διαδικασία μνημονίων και με ποιες πλειοψηφίες ψηφίζονται τα μνημόνια, θα σας θυμίσω ότι τα μνημόνια και οι μνημονιακοί νόμοι επί κυβέρνηση Σαμαρά σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαν την απόλυτη πλειοψηφία. Αυτό ήταν κάτι που είχα θέσει τότε και ήταν κάτι που είχε ενοχλήσει πάρα πολύ. Και είχε ενοχλήσει τους ίδιους που θέλησαν να μεταφτύσουν με την Χρυσή Αυγή. Εγώ λοιπόν σε αυτό είμαι απόλυτη. Η δημοκρατία πρώτα απ' όλα πρέπει να σέβεται την ισότητα όλων και τα δικαιώματα όλων. Αν αυτοκαταλύεται προκειμένου να αντιμετωπίσει τους εχθρούς της, έχει ιτηθεί.
Και τουλάχιστον εγώ δεν θα είμαι αυτή που θα παραδεχθεί ότι έχουμε μια τόσο αδύναμη, δεν το πιστεύω, ότι είναι τόσο αδύναμη η δημοκρατία, ώστε να μην μπορεί να ανεχθεί τους εχθρούς της μέσα σε μια δημοκρατική λειτουργία. Να πάμε λίγο και στο σήμερα. Ζούμε πλέον βέβαια ένα τρίτο μνημόνιο με κοινωνικές αντιδράσεις. Ζούμε και μια κατάσταση γενικότερα στην Ευρώπη, θα έλεγα, δύσκολη, με την προσφυγική κρίση και όλα αυτά που ακούγονται ακόμα και περί αποπομπής της Ελλάδας από το Σέγγεν, και μας θυμίζει αυτά που συζητήσαμε πριν λίγο περί αποπομπής παλαιότερα από την Ευρωζώνη. Και θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο και πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται και, εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται με την αριστερά. Υπάρχουν κάποιες καινούργιες διεργασίες για μια, ας πούμε, θα πει, ανασύνταξη ευρύτερα, παρόλο που ξέρω ότι υπάρχουν και εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες ιδεολογικές διαφορές. Μιλάω πάντα για το πέρα του ΣΥΡΙΖΑ χώρο της αριστεράς. Το ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει πια, έτσι, γιατί ας μην κάνουμε τη χάρη, εν πάση περιπτώσει, και σε αυτούς που αντιποιούνται μια πολιτική διαδρομή και έναν πολιτικό χώρο, να καπηλεύονται και τους αγώνες όσων στάθηκαν συνεπείς, και δεν εννοώ μόνο εμάς που εκπροσωπούσαμε τους συνανθρώπους μας, εννοώ και πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους και την ψυχή τους για αυτήν την υπόθεση. Θα σας πω ευθέως. Νομίζω ότι δεν είμαστε στην εποχή της περιδίνησης της αριστεράς γύρω από τον ομφαλό της, ούτε της καταποκλειστική στόχευση ανασύνταξης της αριστεράς. Η αριστερά βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και να ανασυνταχθεί και να αυτοπροσδιοριστεί και να παραστεί, να εμφανιστεί παρούσα, ζώσα και διεκδικητική, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει με πάρα πολύ ευθύ τρόπο να κινητοποιηθούμε και να ενεργοποιηθούμε, και ελπίζω και πιστεύω ότι η αριστερά θα είναι πρωτοπόρος και πρωτοστατούσα σε αυτήν την διαδικασία για μια ανασύνταξη και ανασυγκρότηση της κοινωνίας και κυρίως των νέων γενεών προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της δημοκρατίας και της αποτείναξης αυτού του μνημονιακού ζυγού που είναι ζυγός τυραννίας, απολυταρχίας και κατάλυσης της δημοκρατικής λειτουργίας. Δεν είναι ώρα για αυτάρεσκες, αν θέλετε, ενδοσκοπήσεις της αριστεράς. Ήτανε τραυματικά τα γεγονότα, ιστορικά και τραυματικά. Πρέπει και η αριστερά να κάνει, το είπα και πριν. Και ανθρώπους που ήταν από την αρχή, αν θέλετε, κριτικοί απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, παρόλα αυτά επηρεάζονται και αυτοί, εννοώ, οι πολιτικοί χώροι αυτοί, οι οποίοι από την αρχή. Επηρεάστηκε η σύμπασα κοινωνία, κύριε Λίτση. Επηρεάστηκε ένας λαός, επηρεάστηκαν νέες γενιές και επόμενες γενιές, επηρεάστηκαν άλλοι λαοί που προσέβλεπαν σε εμάς, όχι με τα στενά πλαίσια μιας πολιτικής δύναμης, με την αισιοδοξία, αν θέλετε, της υπηρέτησης μιας πραγματικής ελπίδας και μιας προοπτικής να προσδοθεί ουσιαστικό περιεχόμενο ζωής στην καθημερινότητα και στην κοινωνική συνύπαρξη. Είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αναγκαίο και ζωτικό οι πρωτοβουλίες να μην είναι ούτε περιχαρακωμένες, ούτε εσωστρεφείς, ούτε, αν θέλετε, προς μια κατεύθυνση διεκδίκησης της μοναδικής και ουσιαστικής αλήθειας. Νομίζω ότι, και το λέω ως ένας άνθρωπος που για πάρα πολύ καιρό κι εγώ από θέση αρχής παρέμεινα ανένταχτη, ενεργή στα κινήματα, ενεργή στην κοινωνία, ενεργή στην αριστερά, αλλά ανένταχτη κομματικά. Στον ΣΥΡΙΖΑ εντάχθηκα μετά την εκλογή μου ως βουλευτή το 12, με την προοπτική να φτιάξουμε αυτό που λέγαμε, ένα κόμμα των μελών. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικότερο από ποτέ να οργανωθεί και να γίνει πράξη η κοινωνική εγρήγορση και πραγματικά η ενεργοποίηση της κοινωνίας που θα τεθεί στο προσκήνιο. Δεν θα είναι καθοδηγούμενη ούτε από την αριστερά, ούτε από, αν θέλετε, μίαν περιχαράκωση ιδεολογική.
θα διεκδικήσει και για τον εαυτό της, και αυτό είναι το πιο δημοκρατικό, θα διαμορφώσει τις λύσεις και την διεκδίκηση και την αποτείναξη αυτού του ζυγού. Γιατί χωρίς δημοκρατία, κύριε Λίτση, και είμαστε σε καθεστώς κατάλυσης της δημοκρατίας, το έχω πει κατ' επανάληψη και το είπα και το καλοκαίρι, χωρίς δημοκρατία δεν μπορούμε να συζητούμε θεωρητικά. Και η αριστερά επίσης δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δημοκρατία. Η κοινωνία δεν μπορεί να υπάρξει. Τελευταία γίνονται κάποιες εργασίες και στην Ευρώπη για ένα περιβόητο ευρωπαϊκό σχέδιο Β. Μετήχατε και στο Παρίσι σε κάποιες πρωτοβουλίες. Γίνεται και κάτι, νομίζω, σε λίγες εβδομάδες στη Μαδρίτη. Πού βρισκόμαστε με αυτές τις πρωτοβουλίες? Αυτό σημαίνει μια επεξεργασία, πραγματικά μια διαφορετική, θα λέγαμε, πολιτική πρόταση για την Ευρώπη, ενδεχομένως δημιουργία ευρωπαϊκού κόμματος. Ο πρώην συναδελφός σας, ο κ. Βαρουφάκης, τον οποίο συνεργάζεται και σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, νομίζω ότι έχει εξαγγείλει την πρόθεσή του για κάτι τέτοιο. Πού πηγαίνουμε με αυτές τις πρωτοβουλίες? Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Λίτση, ότι τα δραματικά γεγονότα του καλοκαιριού ενεργοποίησαν πάρα πολλές και πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη, που αρνήθηκαν να δεχθούν ότι αυτός είναι ο μονόδρομος στον οποίο είμαστε καταδικασμένοι να βαδίσουμε. Αρνήθηκαν να καταπιούν το παραμύθι του Τσίπρα, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Αρνήθηκαν να γίνουν οι νέοι θατσερικοί υπό αριστερό μανδύα και είπαν όχι, εδώ να φτιάξουμε, να συγκροτήσουμε τις εναλλακτικές. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι ιστορικά δεν έχει υπάρξει καμία στιγμή που ένας λαός, μια κοινωνία ή πολλοί λαοί και πολλές κοινωνίες δεν είχαν εναλλακτικές. Και τις διεκδίκησαν οι λαοί και οι κοινωνίες τις εναλλακτικές σε πολύ πιο δεσμενείς συνθήκες από τις σημερινές και με πολύ λιγότερα εργαλεία. Αυτό λοιπόν που κάναμε το Σεπτέμβρη με τον Jean-Luc Mélenchon, αυτή η πρωτοβουλία ήταν δική του εμπνεύσεως και συμμετείχαμε και εγώ και ο Γιάννης Βαρουφάκης και ο Όσκαρ Λαφοντέν από τη Γερμανία, συνιδρυτής της Die Linke και πρώην υπουργός οικονομικών, ο Στέφανο Φασίνα από την Ιταλία, επίσης πρώην υπουργός οικονομικών της Ιταλίας, και την οποία αγκάλιασαν πάρα πολύ γρήγορα ευρωβουλευτές, κινήματα, διανοητές, δυνάμεις της αριστεράς, των κοινωνικών συσπυρώσεων και οργανώσεων. Είχε ως αντικείμενο να οργανώσουμε την συλλογική και συγκροτημένη απάντηση σε αυτήν την επέλαση. Την μνημονιακή επέλαση, την νεοφιλελεύθερη επέλαση, την επέλαση της συρρήκνωσης της δημοκρατίας ή της κατάλυσης της δημοκρατίας και της πλήρους εξαήλωσης των κοινωνικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πράγματι ο πρώτος σταθμός ήταν το Παρίσι. Επρόκειτο να γίνει η πρώτη συνδιάσκεψη το Νοέμβρη στις 14 και 15. Δυστυχώς επεσυνέβησαν οι δολοφονικές επιθέσεις στο Παρίσι και έτσι δεν πραγματοποιήσαμε τότε την συνάντησή μας. Κάναμε μια πρώτη μικρή, αν θέλετε, ανταλλαγή απόψεων και τοποθετήσεων και υλοποιήθηκε τελικά η πρώτη αυτή διάσκεψη στα τέλη του Γενάρη, 23-24 Γενάρη, με την συμμετοχή πάμπολων και όχι μόνο πολιτικών προσωπικότητων ή συλλογικότητων ή κινημάτων, με τη συμμετοχή και ακαδημαϊκών, καθηγητών, νομικών, που με πολύ φρέσκες ιδέες και πρωτότυπο τρόπο προσέγγισαν τρία ζητήματα. Το ζήτημα του νομίσματος και της νομισματικής πολιτικής, το ζήτημα του χρέους και το ζήτημα των διεθνών συναλλαγών. Αυτή η πρωτοβουλία οδηγεί σε μία παγίωση μιας δομής εκπροσώπησης αυτού του σχεδίου Β. Μάλιστα, μου ζητήθηκε από τους αρχικώς συμπροσκαλούντες να τεθώ επικεφαλής αυτής της εκπροσώπησης. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα δεν είναι, αν θέλετε, σε μια δημιουργία ιεραρχιών. Το ζήτημα είναι
πιο πολύ στην, να επικεντρωθεί στην παγίωση της δέσμευσης, ότι αυτό θα αποτελέσει ένα φόρουμ σταθερό και συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων και παραγωγής προτάσεων εναλλακτικών για την κοινωνία στην Ευρώπη και γιατί όχι στον κόσμο. Θα έχει μια δεύτερη, ένα δεύτερο σταθμό στη Μαδρίτη αυτό το μήνα, το Φλεβάρι, στις 19 με 21 Φλεβάρι. Εκεί ανοίγει ακόμη περισσότερο η πρωτοβουλία. Έχουμε πολλές συλλογικότητες και από την Ισπανία και από πάρα πολλές άλλες χώρες. Και θα σας έλεγα ότι το θεωρώ ένα πολύ ελπιδοφόρο και θετικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής ανασυγκρότησης, ξαναλέω, της κοινωνίας πρώτα απ' όλα και με προμετωπίδα, αν θέλετε, και πρωτοστατούσα την αριστερά. Αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος της αριστεράς ιστορικά. Την πρωτοβουλία του Γιάννη του Βαρουφάκη επίσης τη θεωρώ μια θετική πρωτοβουλία. Θεωρώ, το έχω πει και για το εσωτερικό πεδίο, ότι είναι εποχή που όλες αυτές οι πρωτοβουλίες πρέπει να στηρίζονται και πρέπει να αναλαμβάνονται και περισσότερες πρωτοβουλίες ώστε να είναι πραγματικά αντιπροσωπευτικές της κοινωνίας, η οποία βράζει, η οποία αγωνιά, αλλά και η οποία είναι και έτοιμη και γενναία να αναλάβει πραγματική δράση για την υπεράσπιση της. Φτάνω στο τέλος της εκπομπής. Βλέπετε το ενδεχόμενο να έχουμε σύντομα εκλογές και αν έχουμε, εκτιμάτε ότι θα υπάρξει κάποια πολιτική ανακατάταξη? Κύριε Λίτση, άκουσα σήμερα, γιατί είναι τρίτη τώρα που το απομαγνητοσκοπούμε την εκπομπή, άκουσα σήμερα την κυρία Γεροβασίλη να διαψεύδει κάθε ενδεχόμενο εκλογών. Και θυμάμαι ότι η τελευταία φορά που το είχε κάνει αυτό η κυρία Γεροβασίλη ήταν εκεί στα τέλη Αυγούστου, λίγο πριν υποβάλει την παρέτηση στα μουλοχτά της κυβέρνησης ο κύριος Τσίπρας. Νομίζω ότι το γεγονός ότι η κυρία Γεροβασίλη διαψεύδει το ενδεχόμενο πρέπει όλους να μας υποψιάσει. Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας σίγουρα θα αναζητήσει τρόπους απόσυσης των ευθυνών του. Θεωρώ ότι θα επιχειρήσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να κρυφτεί πίσω από ένα οικουμενικό και πιο πολυδύναμο, πολυσυλλεκτικό, πολυκομματικό σχήμα. Απομένει να αποδειχθεί αν θα το κάνει με εκλογές ή χωρίς εκλογές. Πάντως σίγουρα εκεί στοχεύει και κατευθύνεται. Και θα σας έλεγα ότι αισιοδοξώ ότι όποτε και αν προκηρυχθούν εκλογές και εν ώψη των πρωτοβουλειών που και εγώ έχω δημόσια δηλώσει ότι θα αναλάβω, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αφαιθεί το πεδίο της εκπροσώπησης αυτής της κοινωνίας σε εκείνους που την πρόδωσαν. Υπονοείτε κάποιο νέο πολιτικό σχηματισμό? Κύριε Λίτση, σας έχω συνηθίσει να μην υπονοώ, να μιλώ ευθέως και νομίζω ότι ήταν πολύ ευθύ αυτό που είπα. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο έργο σας και βέβαια να πούμε ότι εδώ στο The Media είμαστε πάντα έτοιμοι σε αυτή και σε άλλες εκπομπές καλών συναδέλφων και αγωνιστών να σας έχουμε για να σας ξαναθέσουμε, ελπίζω, δύσκολα ερωτήματα για τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω θερμά και για, και για τη φιλοξενία και για τις ερωτήσεις που επέτρεψαν να αποσαφινιστούν αρκετά, νομίζω, θέματα. Καλό βράδυ.